Συνεχίζονται οι τριγμοί στο ψευδοκράτο εξαιτία των χειρισμών για αντιμετώπιση του κορονοϊού. Μετά το σάλο που προκλήθηκε από την άφηξη ιδιωτικού τζετ στο παράνομο αεροδρόμιο τη Τύμπου, με του επιβάρε του οποίου να μην υπόκεινται σε κανένα έλεγχο, ήρθε σήμερα η παρένθεση τη επικεφαλή και δύο μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου για τον ιό. Συγκεκριμένα σε γραπτή δήλωση αναφέρουν ότι το λεγόμενο Υπουργείο Υγείας και Ψευδοκυβέρνηση ουδέποτε συνεργάστηκαν μαζί τους και πως οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε καμία περίπτωση δεν έχουν ως βάση επιστημονικά κριτήρια. Στη σκιά των παρετήσεων, των αλληλοκατηγοριών αλλά κυρίως της ανησυχίας που προκαλεί η αύξηση των κρουσμάτων στην Τουρκία η ιδιωτική αεροπορική εταιρεία Πίγασο ανακοίνωσε ότι από αύριο αρχίζει δρομολογημένε πτήσει από και προ το παράνομο αεροδρόμιο τη Τίμπου. Το ίδιο ανακοίνωσαν ότι θα πράξουν από τι 20 Ιουνίου και οι τουρκικέ αερογραμμέ. Σύμφωνα με απόφαση τη ψευδοκυβέρνηση, οι αφιχθέντε στα κατεχόμενα πριν την 1η Ιουλίου θα μπαίνουν σε υποχρεωτική καραντίνα. Στην Τουρκία, κνευρισμό προκάλεσε η εφαρμογή τη Συμφωνία Κυπριακή Δημοκρατία και Ηνωμένου Βασιλείου για ανάπτυξη των περιουσιών εντό των Βρετανικών βάσεων. Ο εκπρόσωπο του κυβερνούντο Κόμματο Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη ο Μέρτσελίκη χειρίστηκε, ότι η εφαρμογή τη συμφωνία αντιστρατεύεται τι προσπάθειε επίλυση του Κυπριακού. Ενώ γινόταν αυτή η συζήτηση που θα αλλάξει το status quo στι εκεί περιοχέ, δεν συζητήθηκε ούτε με την Τουρκία ούτε με την τουρκική δημοκρατία βόρεια Κύπρου, όπου οι Τουρκοκύπροι έχουν ακίνητε περιουσίε. Αυτό ονομάζεται υφαρπαγή και δεν υπάρχει κανενό είδου νομιμότητα, είτε ηθική είτε νομική. Μάλιστα, ο εκπρόσωπο του κόμματο του Ερτογάν προειδοποίησε προκλητικά ότι η Τουρκία δεν θα παραμείνει σε αδράνεια και θα προστατεύσει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων.